δεδομένα διαμορφώνονται στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία για τη στάση της στο θέμα των S-400. Και είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο ο προϊστάμενος του Τμήματος Διεθνών Ειδήσεων της ΕΡΤ, ο Δημήτρης Απόκης, να δούμε αυτή τη ρουκέτα Τραμπ στον Ερντογάν. Ακριβώς, Ανδριάννα, λίγο πριν την αποχώρησή του από την Προεδρία, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει μια νέα ρουκέτα εναντίον του Ταγίπ Ερντογάν και της Τουρκίας, επιβάλλοντας κυρώσεις για την αγορά και την ενεργοποίηση των S-400, των πυράβλων S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία. Μάλιστα, ο πρόεδρος Τραμπ ξεπέρασε και την κουβέντα την οποία γινόταν για το αν θα βάλει βέτο στον αμυντικό προϋπολογισμό, ο οποίος περιλάμβανε τον νόμο Κάτσα και την δυνατότητα που έδινε στον να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία, επιβάλλοντας τις κυρώσεις πριν καν θέσει βέτο στον αμερικανικό προϋπολογισμό. Τις κυρώσεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών όπως ήθιστε, μετά από εισήγηση του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Πομπέο, που είναι σαφές ότι είχε ισχυρότατο ρόλο στην επιβολή αυτών των κυρώσεων, και του Υπουργού Οικονομικών του κ. Μνιούντσιν. Να δούμε την δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών μετά την επιβολή, την ανακοίνωση της επιβολής των κυρώσεων, σε πολύ αυστηρούς τόνους. Ο Υπουργός Εξωτερικών είπε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέστησαν σαφές την Τουρκία στο υψηλότερο επίπεδο και επανειλημμένως ότι η αγορά του συστήματος S-400 θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια της τεχνολογίας του Αμερικανικού στρατού και του προσωπικού, και ότι θα παρήχει σημαντικούς πόρους στον αμυντικό τομέα της Ρωσίας, καθώς και πρόσβαση της Ρωσίας στις ένοπλες δυνάμεις και την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας». Τώρα, να πούμε ότι οι κυρώσεις αυτές που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος Τραμπ έχουν να κάνουν με την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, με την προεδρία, τον πρόεδρο της αμυντικής βιομηχανίας και τρία υψηλόβαθμα στελέχη. Επίσης, μπλοκάρουν άδειες εξαγωγών, μπλοκάρουν λογαριασμούς των προσώπων αυτών και γενικά τη δραστηριότητα της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας, που είναι ένα ισχυρότατο πλήγμα. Να πούμε κλείνοντας ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση που δημιουργεί σοβαρότατο πρόβλημα στον Ταγίπ Ερντογάν, και ταυτόχρονα θα πρέπει να πούμε ότι δίνει και μια όθηση στην προσπάθεια που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο να επιβληθούν ανάλογες κυρώσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την στάση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο και την Κύπρο. Η Ρωσία, να πούμε, πριν από λίγο αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας τις κυρώσεις αυτές εναντίον της Τουρκίας από την Ουάσιγκτον ως παράνομες. Ναι, δεδομένα λοιπόν στις σχέσεις των δύο χωρών. Να πάμε όμως και στην ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, στην Αριάννα Φερεντίνου, γιατί έχουμε οργισμένη αντίδραση της Άγκυρας για την επιβολή των κυρώσεων. Ακριβώς, Αδριάννα, πριν από λίγη ώρα, λοιπόν, το τουρκικό Υπουργείο των Εξωτερικών σε πολύ υψηλούς τόνους αντίδραση αναφέρει ότι καταδικάζουμε και απορρίπτουμε τις μονομερείς κυρώσεις των ΗΠΑ εξαιτίας της προμήθειας του συστήματος S-400. Οι συνθήκες, αναφέρει, που οδήγησαν την Τουρκία στο να αγοράσει αυτό το σύστημα είναι πολύ γνωστές σε όλους. Στην πραγματικότητα, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ προσωπικώς αναφέρει και σε πολλές περιπτώσεις είχε παραδεχτεί ότι η Τουρκία είχε δίκιο σε αυτό το θέμα. Από την άλλη πλευρά, οι αξιώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι το σύστημα αυτό θα δημιουργούσε πρόβλημα στο σύστημα του ΝΑΤΟ στερούνται κάθε τεχνολογικής βάσης. Η Τουρκία έχει επανειλημμένα προτείνει τη σύσταση τεχνικής ομάδας όπου θα συμμετέχει και το ΝΑΤΟ, προκειμένου να ασχοληθεί με το θέμα μακρά από πολιτικές προκαταλήψεις και πάνω σε μια αντικειμενική και αριστική βάση. Ως εκ τούτου και εντός αυτού του πλαισίου, το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν να επιβάλλουν μονομερείς κυρώσεις αυτή τη στιγμή, μη αποδεχόμενες την πρότασή μας να επιληθεί το ζήτημα μέσω διαλόγου και διπλωματίας, όπως αρμόζει σε δύο συμμάχους, είναι εντελώς απαράδεκτο. Η Τουρκία, λέει, θα αντιδράσει όταν κρίνει ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος για να κάνει τα απαραίτητα βήματα. Τέλος, λέει, ότι δυσχεραίνουν από εδώ και στο εξής οι σχέσεις των δύο χωρών και θα υπάρξει, όπως είπαμε, απάντηση όταν κρυθεί απαραίτητο. Και ζητά το Τουρκικό Υπουργείο των Εξωτερικών να επανεξεταστεί το τεράστιο λάθος που έχει γίνει και να κάνουν πίσω στην απόφασή τους οι ΗΠΑ το συντομότερο. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε και μία ανάτηση από τον Ισμαήλ Ντεμίρ, τον πρόεδρο, δηλαδή, της υπηρεσίας της τουρκικής βιομηχανίας, ο οποίος είναι το κύριο πρόσωπο στο οποίο επιβάλλονται κυρώσεις. Ο Ντεμίρ, λοιπόν, σε ανάρτησή του λέει ότι οι αποφάσεις των ΗΠΑ δεν πρόκειται να αλλάξουν τη στάση μας. Θα συνεχίσουμε, όπως είπε, την πορεία μας στην αρνητική μας βιομηχανία υπό την ηγεσία του αρχηγού μας, του Ταϊπ Ερντογάν, με τον ίδιο τρόπο όπως κάναμε έως τώρα. Μεγάλος εκνευρισμός στην Άγκυρα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.